Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για βασικές προληπτικές εξετάσεις ενηλίκων. Κοντά μας η κυρία Κλέρια Ραμπατζή, παθολόγος στη δεύτερη λοιμοξιολογική κλινική του Υγεία. Γιατρέ, ποιος είναι ο βασικός εμβολιασμός των ενηλίκων? Τα εμβόλια αποτελούν ένα οπλοστάσιο εναντίον σημαντικών, πολύ σοβαρών έως και θανατηφόρων νοσημάτων που μπορεί να οφείλονται σε κάποιους μικροοργανισμούς, αλλά είναι και μια σημαντική πρόληψη εναντίον συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του COVID έγινε πάρα πολύ έντονη συζήτηση σχετικά με τους εμβολιασμούς και δημιουργήθηκε μια επιφυλακτικότητα στο ευρύ κοινό. Είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό, τους ενήλικες, όχι τον παιδιατρικό πληθυσμό, όχι τις υποομάδες ή τους ανοσοκατασταλμένους, για το ποια εμβόλια έχουν απόλυτη ένδειξη και σημαντική σύσταση να κάνουν. Ξεκινάμε με το εμβόλιο της γρίπης. Γίνεται κάπου στο μέσο του φθινοπόρου. Σχεδόν όλοι οι ενήλικες έχουν απόλυτη ένδειξη να το κάνουν. Στα πλαίσια πρόληψης αναπνευστικών νοσημάτων ακολουθεί το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου. Έχουμε το νέο 20-δύναμο εμβόλιο που γίνεται μία φορά εφάπαξ, κυρίως στους ενήλικες άνω των 65 ετών ή σε νεότερα άτομα που πάσχουν από σαχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα, έχουν αυξημένο σωματικό βάρος ή καπνίζουν. Υπάρχουν και προληπτικές εξετάσεις ενηλίκων? Βεβαίως. Πέρα από τον καθιερωμένο γνωστό αιματολογικό έλεγχο που ήθιστε να κάνουμε μία φορά το χρόνο και στον οποίο θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται και έλεγχος για τη βιταμίνη D και περιστασιακά έλεγχος για το ενδεχόμενο λίμωξης και προσβολής από τον ιό του HIV, υπάρχουν για τις γυναίκες καταρχάς. Η γνωστή σε όλους μαστογραφία είναι πλέον ψηφιακή και συνδυάζεται και με υπέρηχο μαστών. Το γνωστό επίσης σε όλους τεστ Παπα-Νικολάου που πρέπει μία φορά το χρόνο να κάνουν όλες οι γυναίκες και να συνδυάζουν και με καλλιέργεια και έλεγχο για προσβολή από άλλους μικροβιακούς παράγοντες. Έλεγχος για την οστεοπόρωση στις μετεμνοπαυσιακές κυρίως γυναίκες αλλά και σε λίγο μεγαλύτερους άντρες. Στον ανδρικό πληθυσμό είναι γνωστό σε όλους το PSA, το προστατικό αντιγόνο που πρέπει συνήθως μετά την ηλικία των 50 να ελέγχεται αιματολογικά και να συνδυάζεται με κάποια απεικόνηση και με κλινικό έλεγχο από κάποιον ουρολόγο. Και έχω αφήσει για το τέλος, για να κλείσουμε, μια πάρα πολύ σημαντική προληπτική και ταυτοχρόνως και θεραπευτική εξέταση, την κολονοσκόπηση. Να μείνει το μήνυμα πως όλοι έχουν ένδειξη άνω των 45 να κάνουν μια κολονοσκόπηση για την πρόληψη του καρκίνου του εντέρου.